και ηγής της αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές ή κατ' εναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές ή κατ' εναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές ή κατ' εναντίον δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίου συμμαρτήσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσιν ιάματα, τους επίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Εκείνη αμάρτως έχοντες Αγία, ανάργυρη τα σιάσεις παρέχεται, πάση της νεωμένης ως μεγίστον δωρεόν. Αξιότελες παρά της αέναου πηγή του Σωτήρος Χριστού φυσίγαντος ημάς ο Κύριος, ο σωμός ζήτους των Αποστόλων, Κύριου δέδο καημήν την εξουσία κατά πνευμάτων ακατάρτων, ώστε εκβάλλει να πάθει θεραπεύει μας ανώμας επάρχαν ασθένεια, διό του προσταγματία του κορός πολιτευσάμενη, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν παρέχετε, διατρέπονται στα πάλι των σωμάτων, Κύριου δέδο. Η μερισία διαταγή διοικητού υπαρίθμου 22.014. Με αισθήματα χαράς και υπερηφάνειας για τις ευλογίες της Εκκλησίας και τις ευχές των παρισταμένων, σας καλωσορίζουμε στην τελετή υποδοχής των νέων σπουδαστών της ΑΕΜ ΣΥΡΟΥ. Η μέρα αυτή είναι ελπιδοφόρα, καθώς σηματοδοτεί μια νέα αρχή, μια μετάβαση από τα στενά πλαίσια της εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανοιχτά φέλαγα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Από σήμερα, δίνεται η ευκαιρία αλλά και η πρόκληση στους νέους υποψήφιους πλοίαρχους να αποδείξουν τις ικανότητές τους, να κρατήσουν σταθερό το πιδάλιο στις δυσκολίες της ναυτιλίας, να αξιοποιήσουν τα εφόδια τους, μετατρέποντάς τις γνώσεις σε πράξεις και να μεταφέρουν στις θάλασσες της Οικουμένης την αξιοσύνη των Ελλήνων ναυτικών. Σήμερα όμως σηματοδοτείται μια νέα αρχή για τη σχολή μας. Σήμερα γενιάζονται και επίσημα οι φτηριακές εγκαταστάσεις μας, που αποτελούν αυτή τη στιγμή την πιο σύγχρονη μονάδα της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του κτηρίου. Ανεγέρθη το έτος 1858 και αρχικά λειτουργήσε ως αγγλική τηλεγραφική εταιρεία με την επωνυμία The Eastern Telegraph Company Limited, μέτρα του Λονδίνου. Το έτος 1962 πέρασε στην ιδιοκτησία της τότε σχολής, δημόσια σχολής πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού, που σήμερα πλέον έχει μετονομαστεί σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΣΥΡΟΥ. Από τις τάξεις αυτές αποφύτησαν συνολικά πάνω από 1.600 πλοίαρχοι, οι οποίοι στη συνέχεια εργάστηκαν σε πλοία όλων των κρατών που διαθέτουν εμπορικό ναυτικό. Σε αυτά τα έδρανα έλαβαν τις πρώτες τους γνώσεις ναυτικοί που τίμησαν τα ελληνικά χρώματα στη θάλασσα. Οι ναυτιλιακές αυτές εταιρείες μέσω του έψυχου δυναμικού τους, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ήταν αυτές που αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο και έδωσαν το εναρκτήριο λάχτισμα για τη συντήρηση του κτηρίου. Αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης της ΑΕΝ και των εκπροσώπων της Ένωσης είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Η γενναιόδορη χορηγία του ποσού των 372.000 ευρώ και η ανακαίνιση του κτηρίου μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών ενός κτηρίου με ιδιαιτερότητες, τόσο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του, με φανείς στις νεοκλασικές επιρροές, όσο και λόγω της παλαιότητάς του, που σε συνδυασμό με τη θέση του, συνέβαλαν ώστε ο αμήλικτος χρόνος να αφήσει τα σημάδια. Η υγρασία, η αλμύρα της θάλασσας, η ένταση του ανέμου και η δέντρα του βοριά, η τραμουντάνα για τους ναυτικούς κατά τους χειμερινούς μήνες, η σχή των μελτεμιών κατά τους θερινούς μήνες, όλα αυτά συνετέλεσαν στο να γίνει επιθυμία για ανακαίνιση του κτηρίου μια αδύρυτη ανάγκη για την επιβίωση της σχολής. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ιστάμενη πάντα δίπλα στον Έλληνα ναυτικό, αργός και ευεργέτης του, έπραξε για άλλη μια φορά το καθήκον της και μάλιστα με υπερβάλλοντα ζήλο. Χωρίς φιδό χρημάτων και δυνάμεων, ενίσχυσε την ελληνική ναυτιλία στη βάση της, στα σπάργανά της, στη ναυτική εκπαίδευση. Ιδέωσες ενέργειες έγιναν άμεσα, ώστε στο νέο διδακτικό έτος να ξεκινήσει σε ένα κτίριο που αποτελεί κόσμημα της ελληνικής ναυτοσύνης.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην προσωπική μου εμπειρία ως διοικητής ΑΕΝΣΥΟΥ και να αναγνωρίσω την προθυμία, το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη στήριξη όλων όσων συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Το πνεύμα συνεργασίας και προόδου που έδειξαν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια, από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που σχεδίασε τη χορηγία, μέχρι τον τελευταίο εργάτη που υλοποίησε την ανακαίνιση, θα μείνει ανεξίτηλο στην πλήμη μου, σε όλη μου την πορεία στις τάξεις του λιμενικού σώματος. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να γίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και στους τοπικούς φορείς που αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα αυτού του έργου και συνέβαλαν με τον τρόπο τους στο να συντελεστεί αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Βενιάμι Θεόδωρο και να δηλώσω τη βαθιά ικανοποίησή μου που κατά τη θητεία μου στο πιδάλι της ΑΕΝΣΥΟΥ πραγματοποιήθηκε ένα έργο παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές των ναυτικών που θα έχουν την τύχη να λάβουν την εκπαίδευσή τους στα έδρανα της ΑΕΝΣΥΟΥ. Εύχομαι πάντα στην επαγγελματική ζωή των νέων σπουδαστών-σπουδαστριών η θάλασσα να είναι γαλήνια, οι συνεργασίες τους αρμονικές, τα ταξίδια τους ασφαλή, ο Άγιος Νικόλαος στο πλευρό τους και οι εμπειρίες τους πλούσιες επιτυχίες και γνώση. Τώρα σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία! Ζήτω! Αθήμενοι των τοπικών μας εκκλησιών, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Πειράρχων, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριε Διοικητά, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Η ομιλία μου θα έχει απολογιστικό και ευχαριστήριο χαρακτήρα. Για μένα το 2014 είναι μια χρονιά σταθμός, διότι συμπληρώνω φέτος 20 χρόνια ως καθηγητής στη σχολή. Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια έχω και τα καθήκοντα του αναπληρωτή διευθυντή. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω τη σχολή μας σε τόσο καλή κατάσταση μετά την μεγάλη επισκευή που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι πέρα από την επισκευή που όλοι βλέπετε, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συνέβαλε επίσης στην επισκευή των προσωμιωτών της σχολής μας, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος που μας χορήγησε ένα νέο πλήρες εργαστήριο πληροφορικής. Και θέλω επίσης να πω ότι και το καλοκαίρι λειτουργεί πλέον και η ιστοσελίδα της σχολής, από την οποία μπορείτε όλοι να ενημερώνεστε, κυρίως οι σπουδαστές μας και κυρίως βέβαια οι σπουδαστές εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην διάρκεια των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών σε όλο τον κόσμο. Θέλω να απευθυνθώ στους νέους σπουδαστές και τις σπουδάστριές μας. Θα επαναλάβω κατά κάποιο τρόπο τα λόγια που σας είπε ο Καπταγιώργος Βλάχος, ο πρόεδρος της Ένωσης Πειράρχων. Το επάγγελμα που επιλέξατε είναι όντως δύσκολο και χαίρομαι που άκουσα από τον κύριο Βλάχο την συμβουλή που συνηθίζω να δίνω σε όλους τους σπουδαστές τα τελευταία χρόνια. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε. Στη ζωή σας προσπαθήστε να είστε καλοί. Στη σχολή, όσο είστε σπουδαστές, να είστε καλοί στα μαθήματά σας, να αποκτήσετε όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το επάγγελμα, διότι η πραγματική εκπαίδευσή σας θα είναι στο πλοίο. Θα το καταλάβετε σύντομα που θα κληθείτε να εκτελέσετε το πρώτο εκπαιδευτικό σας ταξίδι. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε καλοί στη δουλειά σας. Μέτροι είναι όλοι. Καλοί όμως είναι λίγοι και μόνο οι καλοί επιβιώνουν. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που μας έχουν βοηθήσει τα τελευταία χρόνια. Κυρίως και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα μας όλα τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την επισκευή που έχει γίνει στο κτίριο, για τους προσωμιωτές που ανέφερα νωρίτερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο για το Εργαστήριο Πληροφορικής, την αφιλιακή εταιρεία Elletson Corporation που πρόσφατα μας δώρησε μία συσκευή απεικόνηση ηλεκτρονικών χαρτών, το ICTIS, όπως λέγεται, και πρόσφατα επίσης την αφιλιακή εταιρεία Arcadia που μας δώρησε το λογισμικό σύγχρονων ηλεκτρονικών χαρτών, το οποίο θα εγκατασταθεί σύντομα στα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα που έχουμε στη σχολή μας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ορομίσθιους εκπαιδευτικούς μας συνεργάτες που με πλαισιώνουν τα τελευταία χρόνια, 9 τον αριθμό. Θα θέλαμε να είναι περισσότερο, αλλά δυστυχώς οι συγκυρίες της εποχής μας δεν το επιτρέπουν. Ορισμένοι εξ αυτών διδάσκουν έως και 40 ώρες την εβδομάδα. Συνολικά, οι ώρες δασκαλίας των εκπαιδευτικών μας συνεργατών είναι περίπου 90%. Επομένως, νομίζω ότι τους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια επίσης αναφορά. Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι από τη σχολή μας έχουν περάσει πλέον των 2.000 σπουδαστών. Αρκετοί από αυτούς στην πορεία έφυγαν με μεταγραφή για άλλες σχολές. Παρ' όλα αυτά, από το 1964 μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 1.500 σπουδαστές από τη σχολή μας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, διότι σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας ένας εκ των πρώτων αποφύτων της Ακαδημίας μας, ο οποίος αποφύτησε πριν από ακριβώς 50 χρόνια, συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου του 1964. Να φανταστείτε ότι ο αριθμός μητρώτους στη σχολή μας είναι μονοψήφιος, είναι ο αριθμός 5. Θα καλέσω τον κύριο Δήμαρχο να μας κάνει την τιμή να του επιδώσει ένα μικρό δωράκι. Μία πλακέτα με το θηρίο της Ακαδημίας μας. Ξέχασα να αναφέρω το όνομά του. Είναι ο καπετάν Νίκος Ιππιώτης. Απόμαχος πλέον, αλλά δεν πάει να είναι πλοίαρχος. Από μένα, καπετάν Νίκο, ένα αντίγραφο της φωτογραφίας από την αποφύτησή σας πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Δεν γνωρίζω ότι πρόκειται να το βραβεύσω, είναι πολύ σεμνός άνθρωπος, ενδεχομένως να απέφευγε να έρθει, να με συγχωρήσει γι' αυτό. Εάν θέλει να πει κάτι στα νέα παιδιά, πολύ ευχαρίστως. Καλά τα σίγια και να προσέχετε αυτά που σας λένε αυτοί που ξέρουν.